Μείωση του τζίρου που άγγιξε έως και το 50% το πρώτο Σαββατοκύριακο εφαρμογής των νέων μέτρων για τους ανεμβολία στους πολίτες είδαν οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων εστίασης μετά τα νέα μέτρα που τέθηκαν σε εφαρμογή από το Σάββατο και δυσκολεύουν τις επιχειρήσεις καθώς περιορίζουν κατά πολύ τους δυνητικούς πελάτες. Δεν είναι η κατάσταση αυτή, διότι τα μαγαζιά πλήγονται. Από τη μία είναι σωστό γιατί πρέπει να προστατευθούν όλοι, από την άλλη είναι λίγο περιοριστικά. Είναι πάρα πολύ δύσκολα, δεν μπορούμε να τα απεξέλθουμε. Η χαριστική βολή είναι τώρα αυτό το καινούργιο μέτρο που πρέπει εμείς να είμαστε αστυνομικοί στο ίδιο μας κατάστημα. Η κυβέρνηση προφανώς δεν έχει σκύψει πάνω τα προβλήματα του κλάδου και δεν έχει συνειδητοποιήσει το μέγεθος της καταστροφής που έχει δημιουργηθεί όλο αυτό το διάστημα. Την ίδια ώρα, την ερχόμενη Τρίτη, 16 του μηνός, στο πλαίσιο πανελλαδικής απεργίας στην εστίαση και στην Κρήτη, με αιχμή και τα τελευταία μέτρα, οι καταστηματάρχες ετοιμάζονται να κατεβάσουν ρολά και να συμμετάσχουν ενεργά στις μαζικές κινητοποιήσεις με συμβολική παρουσία όλου του προσωπικού μπροστά από τα καταστήματά τους. Καλούμε λοιπόν όλους τους συναδέλφους που ανήκουν στον χώρο της εστίασης να προχωρήσουν σε αυτή την απεργιακή κινητοποίηση που θα γίνει στις 16 του μήνα, προκειμένου να δικαιωθούν τα αιτήματά μας, έτσι ώστε να υπάρχει μια επιπλέον ενίσχυση και να πάρει η κυβέρνηση αυτό το μέτρο πίσω. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε με μια μαζική κινητοποίηση να δείξουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι όντως υπάρχει αυτό το τεράστιο πρόβλημα. Παράλληλα, φαίνεται πως αυξάνονται τα πρόστιμα και τα λουκέτα σε επιχειρήσεις του νησιού λόγω των νέων μέτρων. Ένα καφέ μπαρ και άλλες τρεις επιχειρήσεις εστίασης θα πληρώσουν από 5.000 ευρώ και θα κλείσουν για 2 εβδομάδες, καθώς μετά τους ελέγχους της Ελλάς βρέθηκαν πελάτες που δεν είχαν rapid test ή μοριακό. Να σημειωθεί τέλος πως το τελευταίο 24ωρο διενεργήθηκαν συνολικά 2.726 έλεγχοι σε όλη την Κρήτη.